Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Και ακόμα δεν υπάρχει κάτι το ανακοινώσιμο. Εγώ δεν θέλω να σταθώ τόσο στην απόκτηση του παίχτη που ακούγεται από την Παρασκευή ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όσο στο σκεπτικό της διοίκησης. Ποιο είναι το σκεπτικό της διοίκησης, κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι. Ότι ο Ολυμπιακός κινήθηκε για να πάρει ένα παίχτη από τη Μονακό, τον Ενέ, πρόσφερε κάποια λεφτά που εκείνος πίστευε ότι ήταν αρκετά για να αποκτήσει το ποδοσφαιριστή. Τέλος πάντων, πληροδότησε μια άλλη ομάδα, ο Ενέ θα γορίνεται στην Παρίσι Σεν Ζερμέν. Ο Ολυμπιακός όμως δεν κάθισε με δεμένα τα χέρια που λένε και ανταυτού κινήθηκε επίσημα κατ' εμέ για ακόμη καλύτερη λύση, με ακόμα περισσότερα λεφτά. Και όπως όλοι θα ξέρετε ήδη από την Παρασκευή, ο Ολυμπιακός είναι, δεν θέλω να πω ούτε κοντά, αλλά ούτε και μακριά από την απόκτηση του Ριέρα από τη Λίβερπουλ. Έναντι ενός σεβαστού οικονομικού χρηματικού ποσού, τόσο στη Λίβερπουλ όσο και στο συμβόλαιο του παίκτη. Σίγουρα τέτοιες μεταγραφές δεν τελειώνουν άμεσα. Εκείνο που θέλω να πιστεύω και ελπίζω είναι να μην γίνει σίριαλ και να τελειώσει σε 2 μέρες το αργότερο από σήμερα. Ήδη έχουν ξεκινήσει την Παρασκευή οι διαπραγματεύσεις. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και ευχή όλων μας είναι να πάνε όλα καλά και ένας ακόμη καλός παίχτης να προσταθεί στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Μαζί με τους Ιμπαγάσα και Ρόμενταλ, για μένα ο Ολυμπιακός, ειδικά αυτή η τριάδα των παιχτών σύν τον Μιραλάς και τον Μοντεστό, είναι από τις καλύτερες μεταγραφές που μπορούσαν να γίνουν την παρούσα χρονική στιγμή με την παρούσα οικονομική συγκυρία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι και τα συμβόλαια είναι μεγάλα και οι παίχτες είναι πολύ καλοί. Πίστοση χρόνου θα δώσουμε σε όλους, και στους παίχτες και στον προπονητή, γιατί είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα καινούργια να δέσει. Αλλά επανέρχομαι σε αυτό που είπα για το σχετικό της διοίκησης, γιατί βλέπω ότι φέρνει στην κάθε θέση που χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση την καλύτερη λύση. Για μένα και ο Ιμπαγάσα και ο Ρόμενταλ ήταν οι ιδανικές λύσεις αυτή την εποχή ειδικά για τον Ολυμπιακό και θα το δείτε σύντομα και μέσα στα γήπεδα. Μακάρι, επαναλαμβάνω, να πάνε όλα καλά, να τελειώνουμε και με τον Ριέρα. Από εκεί και μετά ακούγονται ονόματα για τη θέση του αμυντικού χαφ, ειδικότερα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε θα αποκτηθούν 2 αμυντικά χαφ. Πάλι εδώ πέρα βλέπουμε ότι η διοίκηση έχει κάνει έναν προγραμματισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν από μπάλα, που εντοπίσανε τις ελλείψεις της ομάδος, κινούνται όχι σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Βλέπουμε υπαρκτό ενδιαφέρον και για το Σένα και για τον Εντιαγέ και για τον Κατούζο και για τον Γιωβίκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο, το όνομά του, της Γιουβέντους, το πιτσιρικά. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα ενισχυθεί. Σίγουρα χτυπάει σε πολλές πόρτες, ούτως ώστε αν κλείσει μία να έχει έτοιμη την άλλη. Και από ό,τι βλέπω ότι ο Ολυμπιακός κινείται να κλείνει μία-μία τις μεταγραφές, να ενισχύεται και προχωρώντας, κλείνοντας αν θέλετε τον Ριέρα, να ασχοληθεί αμέσως μετά με την αμέσως επόμενη μεταγραφή, ακόμα πιο σοβαρά, για να την κλείσει και αυτή. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει και πολυτέλεια χρόνου από τη στιγμή που θα κλείσει και ο Ριέρα, καθώς οι ελλείψεις της ομάδος αρχίζουν σιγά σιγά και περιορίζονται. Και φυσικά θα έχει μπροστά του και όλο τον Αύγουστο, εάν προκύψει κάτι σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Βλέπουμε τη διάθεση της διοίκησης να ενισχυθεί σε όλους τους τομείς. Και αν υπάρχουν αναχωρήσεις, να έρθουν άμεσα και αφίξεις. Αυτά όσον αφορά τη μεριά της διοίκησης, ας το πούμε έτσι. Από εκεί και μετά είναι καιρός, και από ό,τι μαθαίνω τα διαρκείας πάνε πολύ καλά,
να μιλήσει και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όχι επειδή γίνονται μεταγραφές, όχι επειδή το σκεπτικό της διοίκησης είναι πολύ καλό, απλά και μόνο για να στηρίξει τη νέα διοίκηση, να δείξει ότι είναι κοντά στην ομάδα, να δείξει τη δυναμική του σαν κόσμος και με την παρουσία μας στο Καραϊσκάκι και εξαντλώντας τα διαρκεία στα οποία έχουν κυκλοφορήσει, αν θέλετε, να το πούμε και έτσι εισαγωγικά, να στείλουμε άλλο ένα μήνυμα στη διοίκηση, να μην σταματήσει να ενισχύει την ομάδα και να φέρει ακόμα καλύτερους παίχτες και σε άλλες θέσεις από φέτος. Γιατί εμείς δεν περιμένουμε τις μεταγραφές για να είμαστε κοντά στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά και μόνο, γνώμη δική μου είναι το να εξαφανίσουμε τα διαρκείας, θα είναι και οικονομική ανάσα για την ΠΑΕ, γιατί μην ξεχνάμε την ανώνυμη εταιρεία, θα είναι και στήριξη προς τη νέα διοίκηση. Ότι μας αρέσει τέλος πάντων αυτό που βλέπουμε. Βέβαια, μέσα στο γήπεδο είναι ακόμα νωρίς, γιατί είναι ακόμα η ομάδα έχει πολλές ελλείψεις όσον αφορά την εντεκάδα. Αλλά παρόλα αυτά, χωρίς να είναι η αλβανική ομάδα η μέσα κριτήριο για τη μετέπειτα πορεία μας, εντούτοις πολλές φορές βλέπαμε τον Ολυμπιακό να παίζει με μικρής δυναμικότητας ομάδες και να μην παρουσιάζει αυτό το πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο που έδειξε ο Ολυμπιακό λοιπόν με την αλβανική μέσα, εμένα προσωπικά μου άρεσε. Κυνήγησε τα γκολ, κυνήγησε τη νίκη, κυνήγησε να καθαρίσει το παιχνίδι από τον πρώτο γύρο, να κάνει τη ρεβάνς στην τυπική διαδικασία. Και εδώ πέρα θέλω να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Ολυμπιακός, γιατί ακούω διάφορα για πολλές αλλαγές κτλ. Ολυμπιακός επιβάλλεται να κυνηγήσει τη νίκη και μέσα στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω πόσες ήταν αυτές οι αλλαγές. Εγώ θέλω νίκη και με πολλά γκολ και μέσα στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός δεν πρέπει να κάνει το λάθος να υποτιμήσει την Μπέσα. Όχι ότι κινδυνεύει να αποκλειστεί, αλλά θα είναι άδικο να χάσει τους βαθμούς της πρόκρισης, τους βαθμούς της νίκης, να φτιάξει μια καλή διαφορά τερμάτων να την, γενικά στην Ευρώπη και μέχρι να μπούμε στους ομίλους για μένα είναι ανεπίτρεπτο ο Ολυμπιακός και να κάνει πειράματα και να μην βλέπει όλα τα παιχνίδια σοβαρά και με την ίδια σκοπιά, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τους κάθε βαθμό στην Ευρώπη, έχει ανάγκη κάθε νίκη, έχει ανάγκη κάθε γκολ υπέρ του και όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη διαφορά, δηλαδή να μην τρώει γκολ και να βάζει πολλά γκολ και για να ικανοποιήσει τον κόσμο του, αλλά και να φτιάξει ακόμα καλύτερη εικόνα στην Ευρώπη και θα το δούμε αυτό, παιδιά, στο μέλλον. Ο Ολυμπιακός έχει 3 χρονιές γεμάτες στην Ευρώπη, με 2 προκρίσεις στους 16, του Champions League, έχει πρόκριση στους 32 του, και στους 16 του κυπέλου UEFA, οι χρονιές είναι γεμάτες από επιτυχίες, ας το πούμε έτσι, και η πενταετία της UEFA, αν φέτος πάμε καλά στο Europa League, θα μας οδηγήσουν σε ακόμη καλύτερη θέση του χρόνου στο Champions League και απευθείας στους ομίλους σαν πρωταθλητές, γιατί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός φτιάχνει ομάδα να διεκδικήσει άμεσα το πρωτάθλημα χωρίς ίχνος καθυστέρησης, να δείξει, να στείλει ένα μήνυμα ότι ήταν απλά και μόνο ένα διάλειμμα. Από εκεί και μετά, εντάξει, ανακοινώθηκε και ο Βασίλης Σπανούλης, ανακοινώθηκε ο Νίλσεν, ακούγεται έντονα για τον Άντερσεν και στο μπάσκετ βλέπουμε ότι οι κινήσεις είναι αυτές που γίνονται. Τώρα για το Σκοσιανίδη βλέπω μερικά μηνύματα που περνάνε από κάτω. Εσείς έχετε καταλάβει ότι η διοίκηση Αγγελόπουλου όποιον θέλει τον αφήνει να πηγαίνει απέναντι? Εμένα προσωπικά μου έχει δείξει ακριβώς το αντίθετο. Όποιος παίχτης πηγαίνει απέναντι, είτε Έλληνας είτε Ευρωπαίος, δεν τον θέλει η διοίκηση και τον αφήνει να το μαζέψουν αυτοί που έχουν ανάγκη να κάνουν επικοινωνιακές νίκες. Το ποιος θα χτίσει καλύτερη ομάδα θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Αν υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ο Αγγελόπουλος δεν έχει κάνει τα πάντα, τα λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα για τον Σοφοκλής Χωσιανίτη όσο καιρό ήταν στον Ολυμπιακό, ας γίνει